Είναι μια μέρα περίσκεψης, αλλά είναι και μια μέρα που έχει μια αχτίδα αισιοδοξίας, διότι αυτή τη στιγμή που συνεδριάζουμε στην ελληνική αντιπροσωπεία έχει βουλιάξει η Αθήνα. Έχει βουλιάξει η Αθήνα από την μαζική παρουσία εργαζομένων, φοιτητών, απλού λαού που ζητά δικαιοσύνη. Η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ έχει αναρρύθμιτες παρεμβάσεις για το μείζον θέμα του σιδηροδρόμου, για το τεράστιο ζήτημα του εγκλήματος των Τεμπών. Η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ σύσσωμη με τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, τον Στέφανο Κασελάκη, είναι αυτή τη στιγμή στη μεγαλειώδη αυτή συγκέντρωση. Είναι το σήμα της κοινωνίας ότι δεν θα ανεχτεί συγκάλυψη. Και βλέποντας τις εικόνες τις πρώτες από αυτή τη μεγαλειώδη συγκέντρωση, σκέφτηκα τα λόγια του Βαγγέλη Βλάχου, κυρίες και κύριοι βουλευτές, του αδερφού του αδικοχαμένου Βάιου Βλάχου, που είπε ότι εμείς δεν θα αγωνιζόμαστε μόνο για τους ανθρώπους που χάσαμε, αλλά για τους ανθρώπους που βρήκαμε μετά από αυτό το τρένο, για πάντα. Μέχρι να είστε καλά και να μπορέσετε να συνεχίσετε τη ζωή σας έτσι όπως επιθυμείτε. Και είπε ότι στις 28 του Φλεβάρι θα είμαστε βουβοί. Θα κλάψουμε τους ανθρώπους μας, θα αφιερώσουμε χρόνο στην οικογένειά μας, τις άλλες οικογένειες των Τεμπών, τους επιζώντες που υποφέρουν, θα είμαστε σιωπηλοί μόνο για μια μέρα από σεβασμό. Εκείνη τη μέρα, λέει ο Βαγγέλης Βλάχος, πάρτε τη σιωπή μας και κάντε τη φωνή, και την έχει κάνει φωνή ο λαός της Αθήνας, ο λαός όλων των μεγάλων πόλεων, διότι παντού αυτή την ώρα οι πόλεις μας έχουν βουλιάξει από αυτή την κραυγή αγωνίας για δικαιοσύνη και διαφάνεια σε αυτό το μείζον ζήτημα. Υπάρχουν ακόμα παιδιά που υποφέρουν, που περιμένουν να καλυφθούν τα έξοδά τους από τα χειρουργεία τους, τα φάρμακά τους, τις συνεδρίες για την ψυχολογική τους υποστήριξη. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, τέτοια ώρα, πριν από ένα χρόνο, δεν γνωρίζαμε ότι κάποιοι επιβάτες έχουν πάρει ένα εισιτήριο χωρίς επιστροφή. Δεν γνωρίζαμε ότι για κάποιους η επόμενη μέρα δεν θα ξημέρωνε. Δεν γνωρίζαμε τι θα ακολουθούσε για τους συγγενείς οι οποίοι θα μέναν πίσω. Και βεβαίως δεν φανταζόμασταν το όργιο και το έσχος της προσπάθειας συγκάλυψης γύρω από το δυστύχημα των Τεμπών, γύρω από αυτό το έγκλημα. Το όργιο και τις ευθύνες της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη και προσωπικά του κύριου Καραμαλή, ο οποίος είχε προειδοποιηθεί για την κατάσταση των σιδηροδρόμων και μέσα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο και από τους εργαζόμενους, τους οποίους θέλω και από αυτό το βήμα να ευχαριστήσω, διότι σήκωσαν στις πλάτες τους τις αγωνίες ολόκληρης της κοινωνίας. Δεν κινητοποιήθηκαν ούτε στιγμή για ένα δικό τους συνδικαλιστικό αίτημα. Κινητοποιήθηκαν ακατάπαυστα για την ασφάλεια των σιδηροδρόμων. Μας έβγαλαν ασπροπρόσωπους, μας έκαναν περήφανους. Μας ανέβασαν δυο σκαλοπάτια ως κοινωνία. Από εκεί που η συγκάλυψη και η χυδαία αποφυγή ευθυνών ήθελε να μας ρίξει. Ο κύριος Καραμαλής, από ακριβώς την καρέκλα που κάθεστε, κύριε Θεοχάρη, κουνούσε το δάχτυλο στον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, τον Αλέξανδρο Μεϊκόπουλο. Με απλωμένο το δάκτυλο του λέγει ότι είναι ντροπή να βάζει ζητήματα ασφαλείας για το σιδηρόδρομο. Και ότι ντρέπεται ο ίδιος. Τότε ντρεπότανε με την ερώτηση του βουλευτή μας. Μετά φαίνεται δεν ντράπηκε καθόλου να είναι ξανά υποψήφιος. Αυτό το όνειδος, αυτό το έσχος να κρύβεται μόνο από τα τηλεοπτικά παράθυρα. Διότι δεν κρύφτηκε, δεν αποσύρθηκε, τον αποσύρανε από τη βάσανο της λογοδοσίας. Τίποτε άλλο. Και μετά ξαναμπήκε υποψήφιος και καταλάβαμε γιατί μπήκε. Όχι για να πει ο λαός των σφαιρών τη γνώμη του, αλλά για να καλυφθεί πίσω από τη βουλευτική ασυλία. Για να πάτε σε μια εξεταστική επιτροπή και να την κλείσετε άρον-άρον, για να αρνηθείτε να έρθουν κρίσιμοι μάρτυρες για το ζήτημα και για να μην έχετε τίποτα να πείτε στους συγγενείς των θυμάτων, που ειλικρινά ελπίζω, διότι θα είναι
η κορυφαία από όλες τις ντροπές, ελπίζω να μην τους αποδώσετε ταπεινά, κομματικά, πολιτικά, παραταξιακά κίνητρα. Είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν χάσει μάλλον ό,τι πολυτιμότερο είχαν και ζητούν αλήθεια και δικαιοσύνη. Ο Σιδηρόδρομος, κυρίες και κύριοι βουλευτές, εγκαταλείφθηκε συνειδητά. Εγκαταλείφθηκε για να ιδιωτικοποιηθεί. Είχε ήδη τεμαχιστεί σε τρία κομμάτια και οι διαδικασίες ιδιωτικοποίησης της υποδομής διαφημίζονταν από την κυβέρνηση Μητσοτάκη με υπουργό Καραμαλή. Η αλληλουχία των επιχειρημάτων, χιλιοχρησιμοποιημένη. Δεν βλέπετε πως είναι το δίκτυο? Ας φέρουμε έναν ιδιώτη να το ανατάξει και να το λειτουργήσει. Το δίκτυο για το οποίο σας φωνάζαμε εμείς, το δίκτυο για το οποίο σας φώναζαν οι εργαζόμενοι, το δίκτυο για το οποίο δεν κάνατε τίποτα, όχι από έλλειψη επιτελικότητας και αποτελεσματικότητας. Θαυμάσαμε την επιτελικότητά σας όταν μπαζώσατε το σημείο του δυστυχήματος σε πολύ λίγες μέρες και χρησιμοποιήσατε πολύ περισσότερα χρήματα από όσα χρειάζονταν για να ανατάξετε την τηλεδιοίκηση της Λάρισας. Αυτό το έγκλημα κάνατε. Αυτό το έγκλημα κάνατε και συνεχίζετε να αποφεύγετε τις ευθύνες και δεν βρέθηκε ο πολιτικά υπεύθυνος να πει ναι, θέλω να πάω στη δικαιοσύνη, να υπερασπιστεί τη θέση του, να μας πείσει ότι ήτανε πολιτικά τυφλός και δεν έβλεπε τα δημοσιεύματα, τις ερωτήσεις, τις επιστολές, τα εξώδικα, δεν έβλεπε τίποτα από αυτά. Αυτή είναι η πορεία σας. Αυτή η πορεία πρέπει να αναστραφεί. Και εδώ χρειάζεται ένα μέτωπο διαφάνειας, δικαιοσύνης και υπεράσπισης του κράτους δικαίου. Για αυτά τα εγκλήματα μίλησε και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δεν υπάρχει επιχείρημα που να μπορεί να σταθεί απέναντι σε αυτή την μέγιστη, ύψιστη πολιτική πρωτοβουλία του πιο δημοκρατικού θεσμού της Ευρώπης. Κύριε συνάδελφε, παρέμβαση ζητήσατε. Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε, και δεν θα ξαναπάρω το λόγο σήμερα. Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία. Σας ενημερώνουμε λοιπόν. Καμία προσπάθεια συγκάλυψης δεν θα γίνει ανεκτή. Καμία αμέλεια στις έρευνες. Καμία λαθροχειρία στα έγγραφα, προσέξτε. Καμία ηρωνία εκ μέρους της πολιτικής ηγεσίας. Καμία προτροπή μεμονωμένων λειτουργών της δικαιοσύνης για σύνεση και προσευχή στους συγγενείς των θυμάτων. Καμία προτροπή για σιωπή. Καμία διδαχή Μητροπολίτη. Καμία προσπάθεια φήμωσης των συγγενών. Μνήμη, δικαιοσύνη και αλήθεια. Αυτή θα είναι η απάντηση του λαού και ξέρετε, επειδή έχουν γεμίσει οι δρόμοι των μεγάλων πόλεων, κάστρο φυλάει ερημικό όποιος φωνή φοβάται να ακούει από το λαό και έχει το φόβο φυλακτό, έλεγε ο Ιάκωβος Καμπανέλης. Σκεφτείτε το και αναλογιστείτε την κατάστασή σας.